Γιάννης Βάγκος, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΚΚΕ. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βάγκο. Μας είχατε συνηθίσει άλλα πράγματα. Αγροτοσυνδικαλιστής χρόνια, αγρότης. Ο αγώνας συνεχίζεται. Πήρατε την απόφαση εκεί να κατεβείτε με το ΚΚΕ. Ένα κόμμα που στήριζε αγώνες, στηρίζω και εγώ αυτό το κόμμα. Συνεργαζόμενος. Καλά είναι. Καλή επιτυχία και σε εσάς. Τουλάχιστον πρώτη φορά υποψήφιος είστε. Πρώτη φορά σε όλα. Σε όλα. Ούτε δημοτικό σύμβουλο. Ξαναδείτε, η ποινικοποίηση των ναρκωτικών πρέπει να υπάρχει. Με λίγα λόγια, δεν μπορούμε να αφήσουμε τους εμπόρους άνετους να γυρνάνε στα εξάρχεια ή οπουδήποτε και να μοιράζουν θάνατο στα παιδιά μας. Τα εξάρχεια πρέπει να λυθεί απλά και καθαρά και ήρεμα και με διάλογο και με ανθρώπους που να γνωρίζουν τα προβλήματα και να τα λύσουν και να έχουν όρεξη να τα λύσουν. Και Βάγκο, διάλογο πρέπει να θέλουν και οι δύο να γίνει όμως. Ε? Ωραία. Να εγώ μπούμε με σε αυτή τη Η τήρηση του νόμου δεν είναι θέμα διαλόγου. Η τήρηση του νόμου είναι υποχρέωση όλων. Να μπούμε σε ένα πλαίσιο που να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι σε ένα διάλογο. Δεν μπορούμε να είμαστε εμείς απέναντι με τους μολότοφοι αυτοί απέναντι με τις κουκούλες. Πρέπει κάποια στιγμή αυτό το πρόβλημα να λυθεί. Όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει, ο ένας κατηγορεί τα εξάρχεια και ο άλλος ήμουν εγώ χειρότερος και εγώ καλύτερος. Το ζητούμενο πρέπει να λυθεί γιατί αυτοί οι άνθρωποι που μένουν στα εξάρχεια δεν μπορούν υπάρχει να μείνουν ανοχή, στα εξάρχεια. Υπάρχει ανοχή στα εξάρχεια. Υπάρχει από την πλευρά και, της και ειδικά τα τελευταία χρόνια υπάρχουν περισσότερη ανοχή στα εξάρχεια. Πρέπει να λυθεί. Με τρόπους διαλόγου, δηλαδή να καθίσουν κάτω και να τα βρούνε. Αυτά τα παιδιά που είναι στα εξάρχεια μπορούν να βρουν ανθρώπους να συνεννοηθούν και να λυθεί το πρόβλημα. Όχι σαν την ελληνική επιτήρηση, καμία. Μόνο κάνετε η Ελλάδα λάθος. Παραμένει. Κάνετε λάθος. Η Ελλάδα έχει υπερβολικό χρέος. Ρωτήστε το μόνο κύριο κομμάτι, το χρέος είναι εκείνο που θέλει επιτήρηση. Δηλαδή, εσείς οι δύο πολιτικές μαλώνετε ποιο θα είναι καλύτερο στο Δούνου του και στους θεσμούς, ποιο θα είναι ο καλύτερος μαθητής. Ποιο θα φέρει καλύτερα νούμερα. Η Ελλάδα έχει τεράστιο έχετε χρέος, δει τι έχετε, κύριε Τσιρόνι, τι γίνεται στην αγορά. Έχετε δει τι έχει γίνει στον απλό εργαζόμενο. Και εσείς μαλώνετε ποιο θα φέρει καλύτερα νούμερα στους ανθρώπους αυτούς που κάνουν κουμάντο έξω. Είναι ντροπή για τον κόσμο αυτόν που δουλεύει κάθε μέρα και δεν έχει να βάλει πετρέλαιο. Και εσείς μαλώνετε ποιο θα φέρει καλύτερα νούμερα και ποιο θα δείξει καλύτερε. Κύριε Βάγκο, δεν φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό. Φταίει, αυτοί είναι οι άνθρωποι που μας φέρανε εδώ πέρα, κύριε Χατζαπόπουλε. Φταίνουν αυτοί οι άνθρωποι που ζητάνε συνέχεια περισσότερα από εμάς, περισσότερα νούμερα, καλύτεροι μαθητές να είμαστε και εμείς να μας πατάει στο λαιμό. Αυτό είναι το κακό, ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε πάτος ούτε ταβάνι. Είναι σαν να είσαι ένας εργαζόμενος εδώ πέρα και να σου λέει εσένα το κανάλι πιο πάνω νούμερα, πιο πάνω νούμερα, πιο πάνω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λιώνεις κάποια στιγμή. Θα σου λέει τέσσερις ξυπνάς, δύο θα ξυπνήσεις. Για να φέρεις καλύτερα αποτελέσματα. Δεν είναι λύση. Πρέπει να δούμε και τον άνθρωπο. Πρέπει να δούμε και τον εργαζόμενο, τον απλόν. Οι μισθοί κατεβαίνουν, αποτελέσματα θέλουμε μεγαλύτερα. Και χειροκροτούν τα δύο μεγάλα κόμματα ότι εμείς θα είμαστε ο καλύτερος μαθητής του Σόιμπλε και του Δουνουτού. Είναι ντροπή για τον απλό εργαζόμενο αυτό. Πιστέψτε με, δηλαδή, ένας άνθρωπος που βγαίνει κάθε μέρα πρέπει να ζήσει αξιοπρεπές. Δηλαδή, όχι να κυνηγάει νούμερα.